Πρακτικά είναι ένα ερώτημα. Το θέτουν επειδή ελπίζουν ότι υπό κράτος φόβου η Αθήνα μπορεί να αποσύρει κάποια από τα όπλα, σιωπηλά, τα λεγόμενα επιθετικά όπλα. Ποια είναι τα επιθετικά όπλα? Δεν είναι όπλα αμήνης, αλλά είναι όπλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή υπάρχουν οι πύραυλοι, εμενές πως λέγονται, γνωστοί οι πύραυλοι, οι οποίοι και βυθίζουν σκάφη στη θάλασσα, αλλά και χτυπούν στόχους απέναντι στα 30-50 χιλιόμετρα. Αν λοιπόν φύγουν αυτά, τα νησιά μας είναι γυμνά. Δεν μπορούν να αντισταθούν χωρίς τις πυράβλους. Οπλικά συστήματα που μπορούν να πλήξουν στόχους στη ζώνη των μικραστατικών ακτών. Διαθέτει η Ελλάδα. Με άλλα λόγια λοιπόν, δεν σε ενδιαφέρουν οι στρατιώτες να φύγουν. Όχι, αλλά οι πύραυλοι. Δεν θέλουν δηλαδή να αποστατικοποιηθεί το νησιό από στρατό. Όχι, δηλαδή να κάνουν και ένα βήμα πίσω, σημούνε. Εμείς θέλουμε πλήρη αποστατικοποίηση. Εμείς από δεν γίνεται, ωραία. Θέλουμε λοιπόν να φύγουν τα επιθετικά σώπλα. Και ας δεν για ένα πράγμα. Αυτό μπορεί να το περάσουν και ως νίκη οι της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και το κοινάλ. Όπως τη μειωμένη επίρρεια, δηλαδή μειωμένη εθνική κυριαρχία, οι οπαδοί, οι κλακαδόροι, οι φανατικοί της Νέας Δημοκρατίας την ανοίγαν σε νίκη. Ότι δώσαμε δηλαδή μικρότερο οικόπεδο στην Ελλάδα και πήραμε στο Αιγύπτη, θεωρείται τεράστια νίκη. Το ίδιο με την Ιταλία, δεν έτσι. Το ίδιο ακριβώς έγινε. Το θέτουν λοιπόν γιατί θέλουν να αποτρέψουν τη μετατροπή των νησιών σε μια αλυσίδα βάσεων πυραυλικών συστημάτων που θα αποτελούν την καλύτερη αποτροπή. Και αυτό επειδή δεν μπορούν οι Τούρκοι να πλήξουν με ακρίβεια ζωτικούς στόχους σε μεγάλο βάθος, όπως τουλάχιστον λέγεται, αλλά κυρίως, ακούστε, οι συγκεκριμένοι που διαθέτουμε τώρα μπορούν να πλήξουν στρατηγική σημασία σημεία στη στρατιά του Αιγαίου των Τούρκων απέναντι ακριβώς. Μπορούν. Αν τα αποσύρουμε λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν ανοιχτό πεδίο όπως με την Κύπρο, όταν αποσύραμε, θυμάστε, την Ημεραρχία. Μην ξεχνιέστε, μωρέ. Μην τα ξεχνάτε αυτά, συνελληνές μου. Η Κύπρος έπεσε όταν αποσύραμε την Ημεραρχία. Και όταν ο Μακάριος ζητούσε να φύγουν οι Έλληνες στρατιώτες από εκεί. Τα ξεχάσατε. Έτσι ξεκίνησε η εισβολή στην Κύπρο. Βήμα-βήμα έγιναν τα λάθη. Μην τολμήσουν και αποσύρουν τους πυράβλους από εκεί. Πραγματικά θα είστε άξιοι της μοίρας σας αν τους ξαναψηφίσετε. Γιατί μαθαίνω ότι σκέφτονται να το κάνουν κι αυτό. Εμείς σας προειδοποιούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ σκέφτονται να αποσύρουν πυράβλους από τα νησιά μας. Σκέφτονται να αφήσουν γυμνά τα ελληνικά νησιά. Σκέφτονται να αφήσουν την πατρίδα απροστάτευτη απέναντι στην Τουρκία. Σας τα είπα, την αμαρτία μου εγώ την λέω. Είμαι υποχρεωμένος να σας τα λέω. Από εκεί πέρα εκλογές έρχονται σε ένα χρόνο, σε 8 μήνες, 7 μήνες, 6 μήνες. Αποφασίστε μόνοι σας τι θέλετε για την πατρίδα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα δείτε με ποιος μιλάει, με ποιος μιλάει ο κύριος Δένδιας. Ο ναζισμός, ο φασισμός, ακόμη και στην Ισλαμική Τουρκία, τον γκρίζο λύκον υπάρχει. Εμπορείται. Θα δείτε λοιπόν, δεν είναι ένα περιφερειακό φαινόμενο στην Τουρκία ο κεμαλισμός, ναζισμός, φασισμός. Είναι mainstream. Δηλαδή υπάρχει. Περνάει στα μυαλά του σε λίγο να δείτε αποκαλυπτικό.